Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 30 Νοεμβρίου θα συζητηθεί η ένσταση της παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, με επικεφαλής τον Αντώνη Καπουράκη κατά του κύλους της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που ανακήρυξε τους επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασμούς και υποψήφιους στον Δήμο της Ρόδου, όπως προσδιορίστηκε σήμερα από τον πρόεδρο του δεύτερου τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ροδιακή. Με κυρίαρχο σύνθημα τέρμα πια στην υποβάθμιση, εδώ και τώρα στελέχωση και χρηματοδότηση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, εκπρόσωποι από δεκάδες σωματεία και φορείς του Νοτιού Αιγαίου διαδήλωσαν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, αντιπροσωπεία των νησιωτών συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Οι νησιώτες διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ίδρυση ΜΕΘ και ΜΑΦ στα νησιά, κάνοντας λόγο για ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Παλαισδιακό Εργατοεπανελικό Κέντρο. Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Εργατοεπανελικό Κέντρο Κύου. Το παράρτημα Λίμνου του Παλαισδιακού Εργατοεπανελικού Κέντρου. Καταρχήν το γεγονό ότι έχουν πάρει απόφαση 178 φορείς των νησιών από πάρα πολλά νησιά είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη που έχουν οι νησιώτες για πραγματική πρόσβαση σε δομές υγείας, ποιοτικές, δημόσιες και δωρεάν για όλους. Από αυτή τη σκοπιά, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς μας αφορά γιατί. Γιατί πολλοί συνάδελφοι μετακομίζουν στα νησιά με τις οικογένειές τους και βρίσκονται κατά τους με πολλές δυσκολίες, ενώ και το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά, που μπορεί να πάει στη μία συμβεί κάτι, ή παιδιά τα οποία μπορούν να θέλουν μια πιο μόνιμη στήριξη. Η έλλειψη των δομών υγείας είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αγκάθι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολλοί εκείνοι συνάδελφοι, οι οποίοι θα μέναν στα νησιά για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και για πάντα, αν ήταν λιμένοι του κράτους υγείας. Από αυτή την πρώτη σκοπιά, πάλι μας χρειάζεται να δυναμώσει, ενώνεται με όλους τους εργαζόμενους και τους λαϊκούς ανθρώπους των νησιών και πραγματικά νομίζουμε ότι μπορεί να δοθεί λύση. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Να προκυνηθούν όλες οι θέσεις των γιατρών και νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού για να μπορέσουν να καλυφθούν. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία 8 σωματείων από τη Σάμο, τη Χίο, τα Δωδεκάνησα, τη Σύρο και τη Λίμνο συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Θεμιστοκλέους και τους Γενικούς Γραμματείς Υγείας. Εγούμε τον Υφυπουργό. Πάμε πάνω, όχι για να παρουσιάσουν μια κατάσταση, αυτή την ξέρουν πολύ καλά, είναι έργο τους. Πάμε για να διεκδικήσουμε και απαιτούμε λύσεις για δημόσια δωρεάν υγεία, για δομές, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, για πλήρη στελέχωση των δομών υγείας στα νησιά μας. Κοινό κάλεσμα εξέδωσαν οι σύλλογοι εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου, Αιμοκαθερωμένων Ρόδου, Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ, Καρκινοπαθών Ρόδου, Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου και τα Σωματεία Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου και Συνταξιούχων Νίκα, στο οποίο καλούν όλους σε μαζική συμμετοχή την 5η 9 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στη συγκέντρωση για τη δημόσια υγεία στην πλατεία Κύπρου για την υποστελέχωση και τις χαμηλές αμοιβές στα δημόσια νοσοκομεία. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου και η Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Σύφαρος ΥΦΑΚΟ ΜΕ, ανταποκρινόμενοι θετικά σε σχετικό αίτημα της ΟΓΕ, παρέδωσαν την 3η 7 Νοεμβρίου φαρμακευτικό υλικό για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Διανομή τροφίμων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επιστημιστικής και βασικής ηλικίας συνδρομής του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργου Τριάντου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Σας ανακοινώνουμε ότι η Κοινωνική Πρόνοια και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά Δήμου Ρόδου, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επιστημιστικής και βασικής ηλικίας συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
της βοήθειας προς τους απόρους στεβά, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και τους κανόνες δημοσιότητας αυτού, διανομή των κάτωθι προϊόντων. Αλεύρι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, ζάχαρη, ρύζι, παρασκευάσματα για βρέφη πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, τυρί γραβιέρα, τυρί φέτα, ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, γάλα ευαπορέ, φασόλια ξερά, χοιρινό κρέας, βόιο κρέας, μήλα, πατάτες, σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο, μωρομάντιλα, βρεφικές πάνες. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από 21 έως και 24 Νοεμβρίου στην αίθουσα πολυχώρου του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, οδός Παπαλουκά, δίπλα από τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού και ώρα από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος είναι όσοι οφειλούμενοι λαμβάνουν το επίδομα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πρώην κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ΚΕΑ. Όσοι ενημερωθούν τηλεφωνικώς θα πρέπει να προσέλθουν στο καθορισμένο ραντεβού τους με την αστυνομική ταυτότητά τους ή τον ΑΜΚΑ τους. Ξεκίνησαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι ομάδες υποστήριξης γονέων παιδιών ΑΜΕΑ στο Σβουρένιο Οστικό. Στόχος των ομάδων αυτών είναι η ενδυνάμωση των γονέων, η ψυχική τους αποφόρτιση και η κοινωνικοποίησή τους, εκφράζοντας παράλληλα τα άγχη και τους προβληματισμούς τους και μέσα από κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους να βρεθούν λύσεις. Εδώ στο Σβουρένιο. Σήμερα ξεκίνησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα υποστήριξης γονέων ατόμων με αναπηρία, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των γονέων, την ψυχική αποφόρτιση, την κοινωνικοποίησή τους, εκφράζοντας τα άγχη τους, τους προβληματισμούς τους και μέσα από κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Οπότε φαντάζομαι η συμμετοχή των γονέων είναι πολύ μεγάλη. Ναι, περιμένουν συνήθως πώς και πώς για τις ομάδες, για να έρθουν να μοιραστούν τα προβλήματά τους. Θα γίνονται περίπου κάθε δεύτερη Δευτέρα, κάθε μήνα. Είναι κλειστές ομάδες, περίπου για μια μισή ώρα. Φαντάζομαι ότι για έναν γονέα που έχει παιδί αμαία, από την πρώτη στιγμή που το μαθαίνει είναι κάτι δύσκολο και είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτεί από την πρώτη στιγμή που το συνειδητοποιεί. Ναι, και εδώ είμαστε εμείς για να τους βοηθήσουμε, πέρα από την αγάπη και τη φροντίδα που πρέπει να δίνουν σε κάθε παιδί οι γονείς, να το αποδεχτεί πρώτα ο ίδιος ο γονιός για να το αποδεχτεί και ο περίγυρός του. Άνοιξε η πλατφόρμα My Θέρμανση για τις αιτήσεις των δικαιούχων για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγκαμα ή σε κατάσταση χειρίας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή ενδιαστάσει ή διαζευγμένα εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Το επίδομα χορηγείται στα όσα άνω φυσικά πρόσωπα και την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Με εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η ακρίβεια καλπάζει και ο πληθωρισμός ροκανίζει τα εισοδήματα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση για πάρα πολλούς μήνες έχει κάνει ελάχιστους ελέγχους στην αγορά και έχει επιβάλει πολύ λίγα πρόστιμα. Ό,τι έχει γίνει απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση. Σας καλέσαμε διότι η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός ροκανίζει τα εισοδήματα, εσείς το βιώνετε καθημερινά από τα στοιχεία που έχετε, από τις προσλαμβάνωσες. Δυστυχώς η κυβέρνηση για πάρα πολλούς μήνες έχει κάνει ελάχιστους ελέγχους στην αγορά και έχει επιβάλει πολύ λίγα πρόστιμα. Ό,τι έχει γίνει απλά επιβιώνει τον κανόνα. Εμείς συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και συγχρόνως ελέγχου στην αγορά, ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο προστασίας για τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και σας καλέσαμε εδώ, διότι τα στοιχεία και αυτά που έχουμε από την Ελστάτ είναι αποκαλυπτικά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης επέτρεψαν σε πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα να κερδοσκοπήσουν μέσω του πληθωρισμού των υπερκερδών εις βάρος του ελληνικού λαού.
θέλει μεταπτυχιακό στα ενεργειακά για να μπορέσει ο καταναλωτής να συγκρίνει και να βρει το φθηνότερο τιμολόγιο και αν τα καταφέρει θα έχει πάλι αλλάξει σε 4 μήνες αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πλήρη ελευθερία όρων στους παρόχους, είπε ο Θόδωρος Χυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Είστε μπροστά σας και ελπίζω και εύχομαι να μην είναι μοναδική. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από τα τιμολόγια. Γιατί δεν έχετε καταλάβει? Δεν έχω καταλάβει. Είναι λίγο περίεργο. Δεν υπάρχει. Ειδικό δυναμικό, αυτά μαθαίνουμε καινούργιους όρους. Προσέξτε, προσέξτε. Τα τιμολόγια δεν αλλάζουν σε σχέση με αυτά που είχαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Κάποια χρώματα, κάποιες επιλογές, κάποια κειμενόμενα. Η μόνη διαφορά για να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος τις κατηγορίες, μπήκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάποιοι χρωματισμοί για να μπορεί να ξεχωρίζει τις μεγάλες κατηγορίες τιμολογίων. Και η μεγάλη αλλαγή είναι ότι φτιάξαμε ένα τιμολόγιο, το πράσινο, ας το πούμε έτσι. Το τελευταίο είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Το τελευταίο, στο οποίο αυτό που χρειάζεται να ξέρετε είναι ότι η τιμή που βγαίνει στην αρχή του μήνα ισχύει για όλο το μήνα, δεν υπάρχει κάποια ρήτρα και οι τιμές που θα δείτε των παρόχων είναι συγκρίσιμες χωρίς αστερίσκους. Χωρίς άλλα στοιχεία. Συνεπώς αυτό το τιμολόγιο, στο οποίο θα μεταπέσουν όσοι δεν κάνουν επιλογή κάποιου άλλου, θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ανταγωνισμό και σύγκριση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα, το 23, ξέρετε ποιος είναι ο πιο φθηνός πάροχος? Ομολογώ, όχι, δεν έχω κάνει. Ούτε έχω δει κανένα που να μου απαντήσει αυτή την ερώτηση. Έρευνα δεν έχω κάνει. Είμαι εκεί κολλημένη σε αυτό που έχω χρόνια τώρα. Αυτοί που έχουν κάνει, σας διαβεβαιώ, έχουν μεγάλη δυσκολία. Διότι τι συμβαίνει? Επειδή το Ευρωπαϊκό Κανονισμό δίνει πλήρη ελευθερία τιμολόγηση, τα τιμολόγια των παρόχων έχουν τόσο πολλού διαφορετικού όρου που δεν είναι αμέσω συγκρίσιμα. Συνεπώ, τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα τιμολόγιο που όπως στα σούπερ μάρκετ έχουμε τιμή κιλού, σου επιτρέπει να συγκρίνεις τις διαφορετικές συσκευασίες τιμολογίων. Να σας το πω έτσι πολύ απλά. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, θα είναι κάθε εταιρεία και θα μου λέει από 1η Ιανουαρίου, αυτό αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ότι εγώ χρεώνω 0,17 ευρώ, ας πούμε, 0,17 ευρώ την κιλοβατόρα. Και θα λέω ότι ωραία, πώς χρεώνω, άλλος 0,18, άλλος 0,19 και εγώ διαλέγω το 0,17 που είναι το σταθερό. Εσείς είσαστε σε αυτόν που είσαστε, ναι, αλλά θα, ναι, ξέρετε ποιος είναι ο φθηνότερος αυτό το μήνα. Και μπορώ να τον επιλέξω το φθηνότερο τον επόμενο? Τον επόμενο μήνα μπορείτε να τον επιλέξετε, αλλά δεν θα κάνετε, υποθέτω, αυτή τη δουλειά να αλλάζετε κάθε μήνα πάροχο. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή δεν μπορώ να γίνω, να αφιερώνω τόσες ώρες γι' αυτό. Αλλά μπορείτε να δείτε αν ο πάροχός σας είναι συστηματικά ακριβότερος και να μετακινηθείτε κάπου αλλού. Mm. Αυτή είναι η αλλαγή. Ως τώρα δεν μπορούσατε να το κάνετε, διότι και να καθίσετε να δείτε τα τιμολόγια, πράγμα που θα ήθελε περίπου μεταπτυχιακό στα ενεργειακά, και να το κάνετε μία στιγμή, σε κάποιο διάστημα, σε 3 μήνες, 4 μήνες, πάλι θα έχουν αλλάξει τα τιμολόγια. Συνεπώς δεν έχετε το χρόνο να αφιερώνετε για να κοιτάζετε αυτή την πολυπλοκότητα του τιμολογίων. Οπότε καθιερώνει η κυβέρνηση ένα τιμολόγιο στο οποίο μπορείτε να ξέρετε ποιος είναι ο φθηνότερος. Και μπαίνει σε αυτό, ναι, η μεγάλη μάζα των ανθρώπων. Εγώ υπολογίζω ότι μπορεί και το 60% των ανθρώπων στο τέλος να βρεθεί σε αυτό το τιμολόγιο που θα είναι όλα συγκρίσιμα. Θα το δηλώσουμε με κάποιον τρόπο? Όχι, αυτοί που δεν θα δηλώσουν. Η αδράνεια θα μας οδηγήσει εκεί. Στις 8 Νοεμβρίου γιορτάζει ο πολιούχος της Σύμης, ο ταξιάρχης Μιχαήλ, ο Πανορμήτης, και αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό δρόμενο του νησιού. Να σημειωθεί ότι η Ιερά Μονή και όλο το νησί της Σύμης από τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη βρίσκεται σε πανηγυρικούς ρυθμούς. Τα πλοία πραγματοποιούν καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια με προορισμό το Θαυματουργό Μοναστήρι, μεταφέροντας χιλιάδες πιστούς που καταφθάνουν για τις ιερές ακολουθίες και για να προσκυνήσουν τη χάρη του Πανορμήτη. Την παραμονή της γιορτής του τελείται μέγας αρχιερατικός εσπερινός και ακολουθεί η Ιερά Αγρυπνία. Ανήμερα τελείται αρχιερατική λειτουργία και λιτανία της εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής γύρω από το μοναστηριακό συγκρότημα. Στη συνέχεια, στη Μεγάλη Τράπεζα της Μονής προσφέρεται γεύμα μέχρι αργά το απόγευμα σε όλους τους προσκυνητές. Την πολυήμερη εργασία της προετοιμασίας των μερίδων φαγητού προσφέρουν αφιλοκερδώς εθελοντές μάγειρες, πολλοί από τους οποίους έρχονται για το τάξιμο αυτό ακόμα και από το εξωτερικό. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε για την τηλεόραση Αιγαίο η Εύη Κουκιαίνη.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Παρακάνε και σε όλους. Έτσι. Χιλιάδες κόσμου και πάλι, έτσι, φέτος στη χάρη του. Όπως κάθε χρόνο και φέτος, συγκεντρώνει τον κόσμο γύρω του, στη χάρη του, και να λάβουν όλοι, να λάβουμε όλοι την ευλογία και την προστασία του. Έτσι, αμήν. Να είμαστε όλοι καλά, καλά, να ερχόμαστε κάθε να χρόνο. Να χαίρεστε και να έρχεστε πάντα στον Παδορμήτη, να δίνετε τον καημό της ψυχής σας και να λαμβάνετε τη χαρά που ακτινοβολεί το πρόσωπό του και χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο αεροπορικό δρομολόγιο της νέας δρομολογιακής περίοδου από την Olympic Air, που συνδέει την Ιερή Νήσο Κάσου με την Σιτία, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Αθήνα. Το πλήρωμα του αεροσκάφους υποδέχτηκαν αντιπροσωπεία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, αποτελούμενη από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολέτα Σοφίλα, την Δημοτική Σύμβουλο Ιουλία Δασκαλάκη και την Ελένη Γραμματά με τον Νεκτάριο Σταματάκη εκπροσωπώντας το παράρτημα. Η ηρωική νήσος Κάσου του Λυκείου Ελληνίδων προσφέροντάς τους το εθιμοτυπικό καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Επαγγελματιών της ηρωικής νήσου Κάσου, στον Δημοτικό Ρολιμένα της ηρωικής νήσου Κάσου, Μάρκος Μαλιαράκης, επίσης βρέθηκε και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νικήτας Καμπούρης, προσφέροντας και αυτός το αντίστοιχο καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό και τις θερμότερες ευχές τους για καλές και ασφαλείς πτήσεις. Ο Δήμαρχος της Κάσου, Μιχάλης Θεοτόκριτος, αναφερόμενος στην έναρξη των νέων αεροπορικών δρομολογίων, ενημέρωσε για την αποστολή αιτήματος εξασφάλισης συνεχόμενης ανταπόκρισης, αλλά και τη δυνατότητα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου από και προς Κάσο για Αθήνα, με την τροποποίηση των ορών αφιξοαναχωρήσεων του αεροσκάφους που εξυπηρετεί το δρομολόγιο αυτό, ευελπιστώντας στην αποδοχή του δίκαιου αιτήματος της Δημοτικής Αρχής. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου, διεξήχθη η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστραυμάτων Αίσιος Ιωνός 23 στο πεδίο βολής Ψηλός Στάλος κοντά στα Αλάβαρα και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τον ποταμό Εύρο. Οι ένοπλες δυνάμεις δείχνουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η χώρα μας έχει την αποτρεπτική ικανότητα να διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα, επισήμανε στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας παράλληλα πως η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρέθηκα σήμερα κοντά σας, εδώ στον ακριτικό Εύρο, προκειμένου να παρακολουθήσω την τελική φάση της άσκησης Αίσιος Ιωνός 23, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης και μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Σας συγχαίρω για τον άριστο συντονισμό των μέσων, την ακρίβεια της εκτέλεσης, καθώς και για το εξαιρετικό ηθικό και το ζήλο που επιδείξατε εσείς οι συμμετέχοντες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ρεαλιστικό επιχειρησιακό σενάριο. Παρακολουθήσαμε σήμερα την τακτική άσκηση Αίσιος Ιωνός. Παρατηρήσαμε τον επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ των κλάδων, διαγνώσαμε το φρόνημα των στελεχών και των κληρωτών που μετήχαν. Είδαμε την ισχύ πυρός που μπορούν να παράξουν τα οπλικά συστήματα και τα οποία απέδειξαν την δυνατότητα και την ετοιμότητα των ενόπλων μας δυνάμεων. Δηλαδή διατύπωσαν ένα μήνυμα αποτρεπτικής δυνατότητας, υπηρετώντας την ειρήνη στην περιοχή μας. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις υπηρετούν την ειρήνη. Υπηρετούν επίσης την ασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας. Βρίσκονται κάθε μέρα παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια, έτοιμες και πρόθυμες να στηρίξουν την κοινωνία, ιδίως την ώρα της μεγάλης ανάγκης, όπως αποδείχθηκε στην Θεσσαλία. Δεν θέλω καν να διανοηθώ τι θα είχε συμβεί χωρίς την βοήθεια, την ενεργό συμπαράταξη των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής συνθήκης. Και βεβαίως ξέρετε όλοι, ξέρουμε όλοι, ότι οι ένοπλες δυνάμεις ενήργησαν πολύ πέραν των τυπικών καθηκόντων τους. Και είμαι γι' αυτό ευγνώμων, βαθιά ευγνώμων. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή που η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ανακατατάξεις εξελίσσονται ταχύτατα.
Η πατρίδα μας στηριζόμενη σε ένοπλες δυνάμεις της και την διαμορφωθήσα το τελευταίο διάστημα, την τελευταία τετραετία εξωτερική της πολιτική, έχει μια παρουσία στην διεθνή πολιτική σκηνή, την οποία οφείλει να διατηρήσει και να μην περιοριστεί φοβικά σε στενά κοστούμια τοπικών διαφορών. Ο ρόλος μας είναι ευρύτερος και για την δυνατότητα υπηρέτησης αυτού του ευρύτερου ρόλου έχει καταθέσει το υστέρημά του ο Έλληνας φορολογούμενος. Άλλωστε, αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα τολμούσα να πω και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είμαστε ευρύτερα παρόντες. Είμαστε παρόντες στον κόλπο. Είμαστε παρόντες στα Βαλκάνια. Είμαστε παρόντες στην Ανατολική Μεσόγειο. Πραγματοποιούμε επίδειξη της σημαίας μας, όπου επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Και θα αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα, με προσαρμογή στο περιβάλλον και στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μελετάμε με προσοχή. Διδασκόμαστε από τις συγκρούσεις αυτού του αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ από καρδιάς όσους συμμετείχαν στην άσκηση και να τους προτρέψω, όπως έκανε προλίγου και ο αρχηγός για ΕΘΑ, ο στρατηγός Χλώρος, να προετοιμάσουν την επόμενη άσκηση, ενσωματώνοντας σε αυτήν ακόμα σε ευρύτερο μέγεθος τις νέες προκλήσεις που έχουν και θα έχουν αναδειχθεί μέχρι τότε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική μας επικαιρότητα.